ότι παγώνει το πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής. Και μάλιστα αυτό το ανακοίνωσε ο συνάδελφός σας, ο κύριος Δρυβαλέγκας, σε κοινή συνέντευξη τύπου. Λέει ότι οι υπουργός θα χρηματοδοτηθούν όσα έργα έχουν εγκριθεί, όσα έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα αυτό. Κάτι το οποίο προκάλεσε την ανησυχία της τοπικής αυτοδιοίκησης και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, όχι μόνο στο νομό, γενικότερα το βάζω. Και επομένως πρέπει να σας ρωτήσω τι θεωρείτε ότι μπορεί να χάσει η Χαλκιδική από την εξέλιξη αυτή. Να σας πω. Καταρχήν, η κυρία Μπατζέλη, από ό,τι ξέρω, δεν είπε ποτέ ότι αναστέλλεται ή ότι παγώνει. Και μάλιστα εγώ της έθεσα το ερώτημα την προηγούμενη μόλις εβδομάδα. Την προηγούμενη Τετάρτη συναντήθηκα με την κυρία Μπατζέλη στο Υπουργείο, στο γραφείο της. Συνόδευσα εκεί κάποιους τοπικούς παράγοντες που είχαν κάποια προβλήματα να λύσουμε. Και μετά από τα άλλα που συζητήσαμε, της έθεσα το θέμα τι γίνεται με το πρόγραμμα. Η απάντησή της ήταν ότι εγώ δεν ανακοίνωσα τίποτα. Αυτά που λέγονται και ακούγονται μπορεί να είναι προβληματισμοί, μπορεί να είναι σκέψεις άλλων και όχι δικές μου, αλλά εγώ δεν έχω ανακοίνωσει τίποτα. Επομένως, μέχρι σήμερα δεν υφίσταται θέμα αναστολής ή επανεξέτασης του προγράμματος αυτού, όπως και οποιοδήποτε άλλο προγράμματος. Βέβαια, επειδή υπήρχαν αρκετές φούσκες και αν άρα έχουμε τι χρόνο. Λέτε τώρα, κύριε Λεφαζάνη, ότι διαψεύδεται τον κύριο. Όχι, τον καθόλου. Αλλά καθόλου, αυτό αφήστε να συνεχίσω. Καθόλου. Επειδή υπάρχουν πολλές φούσκες τα τελευταία χρόνια και μπορούμε να φέρουμε πολλά παραδείγματα. Κάποια έργα που έχουν μία υπογραφή και τίποτα άλλο. Δεν έχουν ούτε μελέτη, ούτε έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ούτε εγκρίσεις, ούτε λεφτά, ούτε τίποτα. Και μόνο μια σκέτη υπογραφή. Είναι φυσικό να δούμε. Στέκουν πουθενά, πατάνε πουθενά. Και διαστόματος ενός άλλου υπουργού, του κυρίου Μαγκριώτη, ακούσαμε την έκφραση «αυτό το έργο δεν πατάει πουθενά». Δηλαδή είναι ανύπαρκτο, δεν υπάρχει. Ναι. Αυτά λοιπόν που αποτέλεσαν φούσκες στο παρελθόν. Τι να πούμε τώρα, το λύκειο της Χαλικράτειας που είναι ενταγμένο στο ΣΔΙΤ από το 2006 και δεν έγινε ούτε ένα βήμα, δεν είναι φούσκα, δεν είναι αέρας. Τι να πούμε, ότι υπάρχει καμιά δέσμευση σήμερα, υπάρχει κάποια χρηματοδότηση, υπάρχει κάποια πορεία υλοποίησης του Λυκείου της Καλλικράτειας, παράδειγμα, ή το Διοικητηρίο της Νομαρχίας, που δεν είχε ούτε ένα ευρώ χρηματοδότηση. Αυτές οι φούσκες λοιπόν του παρελθόντος είναι φυσικό, όχι να επανεξεταστούν, αλλά να δούμε ισχύουν ή δεν ισχύουν. Ναι. Αν κάποιος υπουργός δηλαδή. Το πρόγραμμα Μπαλτατζής, κύριε Λεφαζάνη, το ξέρετε καλύτερα από μένα και από όλους. Οι πραγματικές δεσμεύσεις. Ότι είναι τρεις περιπτώσεις. Πολύγυρος Ορμήλια, Ριζά Πλατανοχώρη και Δουμπιά Γαλάτιστα. Αυτές οι τρεις σημαντικές παρεμβάσεις. Αυτών των έργων πρέπει να ανησυχούν οι κάτοικοι των περιοχών και οι αρχές των περιοχών. Κατά την άποψή μου, όχι. Ιδιαίτερα τα δύο οδικά έργα. Είπατε, δεν άκουσα. Κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να ανησυχούν. Α. Ιδιαίτερα για τα δύο οδικά έργα, Πολύγερος Ορμήλια και Ριζά Πλατανοχώρη, που είναι τα τεχνικά τους δελτία κατατεθειμένα από το 2005, εμείς τα καταθέσαμε. Ναι. Και στη συνέχεια αυτά τα ίδια τεχνικά δελτία πήγαν σε άλλο πρόγραμμα. Ναι. Δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία. Είναι έργα ενταγμένα, δημοπρατημένα, μάλιστα και ξεκινημένα. Τότε πώς έγινε το όλο, πώς προκύπτει το όλο ζήτημα, κύριε Λεφαζάνη? Για γιατί τώρα, ξέρετε, από τη μία μιλάμε για πάγωμα σε μία συνέντευξη τύπου. Εσείς απόψε εμφανίζεστε δημοσίως και με το λόγο που έχετε και με το κύρος που έχετε ως βουλευτής και ως πρώην νομάρχης και ως νομαρχιακός σύμβουλος, είπατε όλες αυτές οι ιδιότητες, λέτε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Το είπατε κι εσείς, οι ανηλυμένες δεσμεύσεις θα τηρηθούν. Όταν όμως οι δεσμεύσεις αυτές είναι μόνο λόγια και τίποτα άλλο, δεν μπορεί να πούμε ότι σίγουρα θα τηρηθούν, έτσι. Σωστά. Α, όμως από εδώ και πέρα υπάρχει ενδιαφέρον από την τοπική αυτοδιοίκηση να εντάξει έργα στο πρόγραμμα Μπαλτατζής. Ναι, άρα λοιπόν το παγώνει το πρόγραμμα, παγώνουν και οι επιθυμίες. Ακούστε, να διακρίνουμε τα έργα, τα δύο που αναφέρατε. Για το τρίτο δεν ξέρω σε ποια φάση βρίσκεται, γιατί πραγματικά ο δρόμος Γαλάτιστας Δουμπιών είναι σημαντικός για τα Δουμπιά, αλλά ασήμαντος για τη Χαλκιδική. Εντελώς ασήμαντος, για τα Δουμπιά είναι πολύ σημαντικός. Οι άλλοι δύο δρόμοι όμως είναι σημαντικοί και για τα χωριά και για το σύνολο του νομού. Ωραία. Και κυρίως ο δρόμος Πολύγερος Ορμήλια. Να μην τα μπερδεύουμε με άλλα. Άκουσα ένα δήμαρχο, θα μπορέσω να θυμηθώ για ποια έργα αναφέρονταν, ότι εμείς, λέει, λογαριάζαμε να εντάξουμε στον Μπαλτατζή
κάποια έργα και τώρα δεν θα μπορέσουμε να τα εντάξουμε. Ναι. Καλά, αν λογαριάζετε. Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτό στις προσδοκίες των δημάρχων για ένταξη έργων. Μα, γιατί όταν λέμε παγώνι, δεν εννοούμε μόνο και τα έργα τα οποία βρίσκονται σε κάποιο δρόμο. Είναι και αυτά που σχεδιάζει η αυτοδιοίκηση. Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι από το πρόγραμμα για να κατεντεμηθούν, βεβαίως και θα εξεταστούν και άλλα έργα. Αλλά αν κάποιος δήμαρχος είχε στο νου του να προτείνει μετά από 6 μήνες κάποιο έργο και τώρα λέει πώς θα το προτείνω, να το προτείνει. Και αν είναι από αυτά που πρέπει να γίνουν, θα αξιολογηθεί και πιθανότατα θα γίνει. Αλλά εάν κάποιος υπουργός, ας πούμε ο κύριος Κελτίδης, παράδειγμα, ναι, του είχε υποσχεθεί πριν από 2 χρόνια, θα σου το βάλουμε δήμαρχε το έργο. Και από τότε δεν έγινε τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο πέρα από αυτή την κουβέντα, ή έστω και κάποια υπογραφή, και το έργο δεν είχε ούτε μελέτη, ούτε εγκρίσεις, ούτε προχώρησε, ούτε φυσικά δημοπρατήθηκε, ούτε έγινε τίποτα άλλο. Δεν μπορεί μια τέτοια προφορική δέσμευση που ήταν στον αέρα εντελώς να θεωρηθεί δέσμευση για τη νέα κυβέρνηση. Δεν μπορεί. Και έχουμε και άλλα τέτοια παραδείγματα. Έτσι. Δεν μπορεί μια υπογραφή, για παράδειγμα, που μπήκε παραμονή κυριολεκτικά των εκλογών την Παρασκευή πριν τις εκλογές και αφορά μια επίστρωση ενός δρόμου. Ενώ το δρόμο Θέρμη Όρια Νομού. Επίστρωση είναι με ολίγη διαπλάτηση και παρουσιάστηκε σαν μέγα έργο. Δεν μπορεί αυτό το έργο, το οποίο δεν έχει ούτε μελέτη, φυσικά ούτε έγκριση μελέτης, ούτε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ούτε απαλλαγή από την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ούτε λεφτά. Παρέχει μόνο μια υπογραφή ενός γενικού γραμματέα και τίποτα απολύτως άλλο. Δεν μπορεί να είναι δέσμευση αυτό. Την ώρα που έφευγε ο Γενικός Γραμματέας, του έδωσαν ένα χαρτί και έβαλε μια υπογραφή. Είναι δέσμευση αυτό? Δεν μπορεί. Δεν είναι το ίδιο με το έργο Πολύγερος Ορμήλια ή Ριζά Πλατανοχώρη, τα οποία είναι δημοπρατημένα, συμβασιοποιημένα. Υπάρχει σύμβαση της ελληνικής πολιτείας με εργολάβους εκεί. Δεν ανακαλούνται, ούτε είναι αυτή η κυβέρνηση. Δεν ήρθε για να γκρεμίσει. Ότι προχωρούσε και μάλιστα που προχωρούσε και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις πάλι του ΠΑΣΟΚ. Και από την προηγούμενη νομαρχία που ήταν φιλική προς το ΠΑΣΟΚ, βεβαίως. Λοιπόν, γιατί τώρα, επαναλαμβάνω ότι τα δύο αυτά έργα ήταν και δικές μας προτάσεις και δικές μας μελέτες και μας τα κόψαν το 2006 μόνο και μόνο για να μας δυσκολέψουν στις εκλογές τότε. Ναι. Θα ήταν εγκεκριμένα από το 2006. Τώρα, κύριε Λαφαζάνη, προβλέπετε κάποια συνεργασία των δύο βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στο νομό με φορείς του νομού ώστε να προωθηθούν βασικά ζητήματα της Χαλκιδικής τα οποία ακόμα παραμένουν άλυτα? Και αν ναι, ποιες είναι οι προτεραιότητες που σκοπεύετε να δώσετε? Όχι μόνο προβλέπετε, αλλά έχει ξεκινήσει ήδη αυτή η συνεργασία. Όχι μόνο προβλέπετε, έχει ξεκινήσει και επαφές με τους φορείς του νομού έχουμε και τους συνοδεύουμε και εγώ και ο συνάδελφος ο κ. Ντρεβελέγκας σε επισκέψεις που κάνουν σε υπουργεία, τους ανοίγουμε πόρτες. Δεν δηλαδή. Εννοώ μόνο αυτό. Σαφώς και είναι έτσι που το αναφέρετε και το ανακοινώνετε. Ωστόσο, εγώ είχα κατά νου μία κοινή συνάντηση με τους φορείς, με τους κυβερνητικούς βουλευτές, ώστε μέσα από αυτή τη διαδικασία να προωθηθούν ζητήματα τα οποία θα ιεραρχηθούν κοινή συνενέση, με μια συμφωνία. Προβλέπετε κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, λέτε αν θα γίνει το επόμενο διάστημα μια διαδικασία που δεν έγινε τα προηγούμενα 5,5 χρόνια. Να σας θυμίσω, και σίγουρα δεν έγινε τα προηγούμενα 3 χρόνια, ότι εμείς, σαν αντιπολίτευση στο Ομαρχιακό Συμβούλιο, είχαμε βάλει πολλές φορές το ζήτημα των προτεραιοτήτων για τον νομό. Και η διοίκηση της Νομαρχίας δεν το δέχτηκε ποτέ. Εμείς επιμέναμε να βάλουμε προτεραιότητες, να πούμε ποια είναι τα έργα που παλεύουμε, να τα παλέψουμε μαζί, να τα σμπρώξουμε και να είμαστε όλοι μαζί. Όμως η διοίκηση δεν το δέχτηκε. Ζητάτε λοιπόν να γίνει μια τέτοια διαδικασία σήμερα. Εγώ ρωτώ, όχι, ρωτάτε αν θα γίνει. Η οποία δεν έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ λέω ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Αλλά ήδη και εγώ προσωπικά και ο συνάδελφός μου βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έχουμε συγκεκριμένες προτεραιότητες. Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Και προεκλογικά, αλλά και σήμερα, επαναλαμβάνομαι. Εγώ τα είπα ήδη ότι οι άμεσες προτεραιότητες και αυτά που θα γίνουν σύντομα είναι 3 παρεμβάσεις, 2 έργα ενταγμένα για ανατολική παράκαψη πολυγύρου που περιέργως δεν δημοπρατήθηκε τα τελευταία χρόνια. Έπρεπε να έχει δημοπρατηθεί το 2006. Λοιπόν. Και αφού δεν δημοπρατήθηκε το 2006, έπρεπε το 2007 με την έναρξη του 4ου πακέτου. Ο δρόμος Ποτίδια Καλυθέα, που είναι πανέτοιμος επίσης από το 2005, είναι 2 έργα τα οποία είναι άμεσης προτεραιότητας και θα πρέπει να απολογηθούν οι προηγούμενοι γιατί δεν τα προχώρησαν, γιατί είναι σταματημένα και δεν έγιναν, δεν προχώρησαν, δεν δημοπρατήθηκαν. Και βέβαια
Έχω αναλάβει επίσης και την παρόμοια δέσμευση, την ίδια δέσμευση ανέλαβε και ο Υφυπουργός Υποδομών, ο κ. Μακριώτης, για τα 7,5 χιλιόμετρα Γαλάτρισας Όρια Νομού. Αυτές οι τρεις προτεραιότητες είναι πολύ πολύ συγκεκριμένες. Καλώς, βέβαια.